χάρις του Αγίου Ελευθερίου, του Ιερομάρτυρος, όλους μέσα σε αυτό το ναό, για να καμαρώσουμε ένα παλικάρι του Χριστού. Το Απολυτίκιο μας παρουσιάζει τον Άγιο Ελευθέριο ως ένα νέο, ο οποίος είναι στολισμένος με έναν ποδήρι χιτώνα ιερατικό και είναι επίσης στολισμένος με τα ριάκια των αιμάτων του και μας τον δείχνει να τρέχει προς τον Χριστό που είναι ο δεσπότης του, ο δεσπότης της καρδιάς του. Και δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα να έχουμε μπροστά μας για τον Άγιο Ελευθέριο. Ένας νέος άνθρωπος, ορφανός από πατέρα, με μια μητέρα πιστή, την Ανθία, ο οποίος από μικρός εκλέγεται από το Θεό για την πίστη του, για την αγάπη του στον Κύριό του, τον Δημιουργό του, αλλά και για το δόσιμο, το ολοκληρωτικό που είχε μέσα στην καρδιά του στον Χριστό, και εκλέγεται και μπαίνει στις τάξεις του Ιερού Κλήρου. 15 χρονών χειροτονείται διάκονος, τόσο νωρίς. 18 πρεσβύτερος και 20 γίνεται επίσκοπος. Και είναι τέτοιο το έργο του και η δράση του κατά τα χρόνια της ιερατικής του και αρχιερατικής διακονίας, που όταν ξεκινάει διωγμός κατά των χριστιανών, την εποχή του Σεπτήμιου Σεβίρου, θαραλέα ελέγχει, μιλά ελεύθερα κηρύττει το Χριστό χωρίς κανένα φόβο, χωρίς κανένα δισταγμό. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί παρά να το θαυμάζει ο Θεός και να το χαίρεται, να το θαυμάζουν οι άνθρωποι, αλλά να το μισεί και ο διάβολος και τα όργανα του. Έτσι λοιπόν, τι κάνει ο διάβολος? Μία γνωστή αποτυχημένη συνταγή που μολονότι τη δοκίμασε σε όλους τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας και δεν πέτυχε, παρόλα αυτά τόσο ανόητα επιχείρησε να την δοκιμάσει και στον Άγιο Ελευθέριο. Τον συλλαμβάνουν, βάζει τους ανθρώπους του ο διάβολος να τον συλλάβουν, να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και εν τέλει να τον θανατώσουν, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεβλέξει με τον Ελευθέριο, αυτόν που κήρυτε Χριστό εσταυρωμένο αλλά και αναστάντα. Διαφεύγει από τότε και μέχρι τώρα από τη σκέψη του διαβόλου, ο οποίος πολύ τον έχουμε υπερτιμήσει, δεν είναι έξυπνος, είναι παμπόγερος, αλλά έξυπνος δεν είναι. Αν ήταν, θα έλεγε να ευλόγησον και θα ήταν και αυτός με τον Χριστό. Παρακάθεται μόνος του και σκέφτεται άσχημα πράγματα για τον καθένα από εμάς. Διέφυγε από τον διάβολο το γεγονός ότι μόλις ο μάρτης Ελευθέριος, ο ιερομάρτυρας, θα άφηνε την τελευταία του πνοή και θα έχινε και την τελευταία ρανίδα του αίματός του για τον Χριστό, τότε θα ήταν η ώρα της δόξας του. Τότε θα ήταν η ώρα που ο Χριστός θα δοξαζόταν ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν, από τότε και μέχρι σήμερα, ο Άγιος Ιερομάρτης Ελευθέριος είναι εκείνος που μας διδάσκει, όπως πολύ ωραία προείπε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχησας, μας διδάσκει το ελευθέρως ζήν, την ελεύθερη εν Χριστώ ζωή. Όχι μια ελευθερία ασίδωτη, μια ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός και μας διδάσκει ότι έχουμε ένα και μόνο βασιλέα στην καρδιά μας που λέγεται Χριστός. Και όταν εμείς οι χριστιανοί είμαστε έτοιμοι να ζούμε αυτή την αποκλειστικότητα της σχέσης με τον Χριστό, είμαστε έτοιμοι να τα δίνουμε όλα για τον Χριστό όπως ο Ελευθέριος, τότε τίποτε και κανένας δεν μπορεί να μας φοβήσει. Μια αλήθεια τόσο μεγάλη, τόσο εμφανής σε όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία, σε όλα τα συναξάρια των Αγίων μας, αλλά και μια αλήθεια δυσπρόσιτη, για να μην πω απροσπέλαστη,
για τους περισσότερους από εμάς που ζούμε στο φόβο και στην δουλεία της ψυχής μας. Είναι δουλωμένες οι ψυχές των ανθρώπων, των περισσότερων στην εποχή μας. Ο φόβος, το φρόνημα το δουλικό, βασιλεύει υπερπάν άλλο στην εποχή μας. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε κάνει αυτό που έκανε ο Άγιος Ελευθέριος. Δεν τα έχουμε δώσει όλα στον Χριστό. Βλέπετε, αδερφοί μου, καθένας από εμάς έχει τα κρατούμενα. Ναι, μεν είμαστε χριστιανοί, ακούμε να λέει ο λαός μας, αλλά δεν θα πάμε και με το σταυρό στο χέρι, έτσι, θα μας καταστρέψουνε. Αυτό είναι κρατούμενο. Αυτό είναι μια αλυσίδα βαριά που μας έχει δέσει, σαν τους παλιούς κατάδυμους, με αυτόν τον κόσμο, με τα πράγματα αυτού του κόσμου και που δεν μας αφήνει να τρέξουμε κι εμείς ολοστόλιστη, όπως ο Άγιος Ελευθέριος προς τον Χριστό. Ναι, μεν είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν μπορούμε να τηρήσουμε και όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο και όσα λένε οι κανόνες. Είμαστε άνθρωποι, κοσμικοί, είμαστε στον κόσμο, έχουμε οικογένειες, θα πει κάποιος, έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε δουλειές, οι άρχοντες μας έχουν τα δημαρχεία, τις βουλευτικές τους έδρες, οι ιερείς έχουμε τις ενορίες μας, τις έδρες μας τα λέγαμε της ιερατικής μας διακονίας και όλα αυτά μας δημιουργούν και άλλες έτσι παράπλευρες υποχρεώσεις. Και τι γίνεται πολλές φορές, υποδουλωνόμαστε σε όλα αυτά, τα γύρω-γύρω και ξεχνάμε το Κύριο, ότι είμαστε του Χριστού. Είναι κάτι το οποίο διαφεύγει πάρα πολύ από τους ανθρώπους και επειδή διαφεύγει και δεν δείχνουμε αυτή τη διάθεση να πηγαίνουμε προς τον Χριστό, να τα δίνουμε όλα για τον Χριστό, ό,τι χάρις να έχει ο καθένας που εκείνος μας το έδωσε, να το αντιπροσφέρουμε πάλι στον Χριστό, επειδή δεν το κάνουμε αυτό, τι κοιτάζουμε, αυτά που έχουμε και θεωρούμε ότι μέσα σε αυτά βρίσκεται η ασφάλειά μας, βρίσκεται η ελευθερία μας, βρίσκεται, αν θέλετε, το συμφέρον μας. Και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την ουσιαστική ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Αν ο Άγιος Ελευθέριος υπολόγιζε τα νιάτα του, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να είναι ο Άγιος Ελευθέριος. Δεν θα είχαμε ευωδιάζοντα τα λείψανά του και γεμάτα από θαύματα προς όλο τον κόσμο. Αν ο Άγιος Ελευθέριος υπολόγιζε την ιερατική του πορεία, την εξέλιξή του αν θέλετε, δεν θα μπορούσε να κηρύττει τον Χριστό με τέτοια παρησία, γιατί θα υπολόγιζε ότι θα βρει απέναντί του τους άρχοντες της εποχής εκείνης. Όλα αυτά τα πέταξε ο Άγιος Ελευθέριος. Γιατί ήταν έξυπνος. Όταν βρεις εκείνο που σου δίνει τα πάντα, είσαι ανόητος αν κολλήσεις σε όλα αυτά τα γύρω-γύρω πραγματάκια και δεν κολλήσεις εκείνον που μπορεί να σου τα δώσει όλα. Ο Άγιος Ελευθέριος λοιπόν δεν είναι μόνο ελεύθερος, είναι και έξυπνος περισσότερο από τον καθένα από εμάς, γιατί κάνει τη σωστή επιλογή στη ζωή του. Δεν αισθάνεται δέσμευση καμία. Είναι ελεύθερος να ζει με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί πρώτα θυσίασε τον εαυτό του, τα πάθη του. Τα όποια πάθη μπορεί να είχε σαν άνθρωπος, όπως όλοι μας, τις αμαρτίες του, τις επιθυμίες του, όλα τα πέταξε και είπε όχι ότι θέλω εγώ Χριστέ μου, αλλά ό,τι θέλεις εσύ θα κάνω. Όταν πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνομαστε από όλα. Ούτε η ύλη μας δεσμεύει, ούτε οι θέσεις μας, ούτε οι σχέσεις μας, ούτε καν οι όποιες υποχρεώσεις και ισορροπίες και συσχετισμοί πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάσμα της ζωής μας. Έρχεται ο Άγιος Ελευθέριος σε μια εποχή που η ανελευθερία, η εσωτερική και εξωτερική των ανθρώπων είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή. Ξέρετε, κάποτε είχαμε δούλους σωματικά. Είχαμε τουρκοκρατίες, είχαμε χίλια δυο.
αλλά οι άνθρωποι επειδή αγαπούσαν τον Χριστό ήταν ελεύθεροι. Τώρα είμαστε περισσότερο από ποτέ δούλοι, γιατί απομακρυνθήκαμε από τον Χριστό. Έτσι λοιπόν τι υπολογίζουμε? Όλα τα άλλα εκτός από τον Χριστό. Και γινόμαστε όλο ένα και περισσότερο δούλοι. Βλέπετε, δημοκρατίες έχουν καθιδρυθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και μόνο δημοκρατία δεν ζούμε. Ελεύθεροι είμαστε να ψηφίζουμε, να σκεφτόμαστε, να επιλέγουμε. Έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, σε χίλια δύο πράγματα, αλλά είμαστε υποδουλωμένοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το κινητό που έχουμε με το διαδίκτυο και όλα αυτά τα social media για να δούμε τον άλλον στα μάτια. Για να δούμε όχι κάποιον έτσι απλά να συζητήσουμε, να δούμε τον σύντροφό μας, να δούμε τα παιδιά μας, να δούμε τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτό τι δείχνει? Ελευθερία? Όχι. Δείχνει υποδούλωση, εξάρτηση. Ελεύθεροι είμαστε, αλλά μας παρακολουθούν ακόμη και τις συζητάμε. Και ανάλογα με τις συζητήσεις μας, βγαίνουν και οι διαφημίσεις μέσα στα κινητά μας. Και κατά τα άλλα, είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Ελεύθεροι είμαστε να επιθυμούμε ό,τι θέλουμε, αλλά αυτό που θέλουμε μας το έχουν διαμορφώσει οι διαφημίσεις οι οποίες κατά κόρον υπάρχουν γύρω μας. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί έχουμε αφήσει τον τόπο της διάνοιάς μας, του νου μας, να τον καταλαμβάνουν όλα τα άλλα εκτός από τον Χριστό. Θέλετε να κάνετε ένα πείραμα? Αρχίστε με ένα κομποσκινάκι στο χέρι ή χωρίς αυτό να λέτε συχνά πυκνά, όσο πιο συχνά μπορείτε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Να γεμίσει ο νου σας, το στόμα σας, η καρδιά σας από αυτή τη διαρκή επίκληση του εσταυρωμένου Ιησού. Και να τα λέτε και να προσπαθείτε να το λέτε με την καρδιά σας. Να δείτε πώς καταλαμβάνει όλη την ύπαρξή σας ο Χριστός. Και όλα τα άλλα υπάρχουν, αλλά τα φιλτράρει το μεγάλο φίλτρο που λέγεται Χριστός. Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να εξορίσουν τον Χριστό από την καρδιά μας. Κάναμε το λάθος να αφήσουμε κενές τις ψυχές μας και τις υπάρξεις μας από Χριστό. Και γι' αυτό μπαίνουν όλα τα άλλα μέσα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν την ευγένεια του Χριστού. Ο Χριστός, έχετε δει στο Ευαγγέλιο πώς μας το παρουσιάζει, είναι εραστής, είναι νυμφίος, έρχεται και χτυπάει την πόρτα. Και αν το ανοίξουμε μπαίνει. Όλα τα άλλα, και πίσω από όλα τα άλλα ο διάβολος, δεν χτυπάει καμία πόρτα. Μόλις βρει μια χαραμάδα, μπαίνει δυναμικά και σπάει και τις πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής και την καταλαμβάνει. Και καταντήσαμε λίγο πολύ να είμαστε εμφορούμενοι πιο πολύ από τα του κόσμου και του κοσμοκράτορος του κόσμου τούτου που είναι ο διάβολος, παρά από τον Χριστό. Και αυτό γιατί? Γιατί τεμπελιάσαμε. Τεμπελιάσαμε να επικαλούμαστε τον Χριστό. Έχουμε κενές διαθήκες στα σπίτια μας και τις έχουμε σαν διακοσμητικά στοιχεία. Τεμπελιάσαμε να ανοίξουμε λίγο το Ευαγγέλιο και να διαβάσουμε μία παράγραφο, πέντε σειρούλες που μπορεί και ένας αγράμματος άνθρωπος, ο λιγογράμματος να διαβάσει. Και δεν αφήνουμε το φως του Χριστού, το ήθος αυτό, το ευαγγελικό που προκύπτει μέσα από τις γραφές, να καταλάβει την ύπαρξή μας. Έτσι λοιπόν τιμούμε τον Άγιο Ελευθέριο, φτιάχνουμε αρτοκλασίες, φτιάχνουμε ωραία περίτεχνα κόλληβα, κάνουμε και εμείς οι ιερείς και οι αρχιερείς μας ωραίες λειτουργίες, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η καρδία ημών, πάρα πολλών τουλάχιστον εξημών, πόρο απέχει από τον Άγιο Ελευθέριο και από εκείνον που ο Άγιος Ελευθέριος ελάτρεψε ως οτιδήποτε άλλο στη ζωή του που είναι ο Χριστός. Αλλά δεν έχει χαθεί τίποτε. Έγινε σε μας τώρα, αυτή τη στιγμή, να δώσουμε όρκο ιερό στον Άγιο Ελευθέριο και να του πούμε: «Ελευθέρωσέ με εσύ και εγώ θα κάνω αυτά που έκανες εσύ. Θα προσπαθήσω να πορευτώ με το δικό σου φρόνημα, με το δικό σου παράδειγμα, και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πράγμα
που θα προσφέρουμε ως τιμή στον Άγιο Ελευθέριο. Να γυρίσουμε και να πούμε στον εαυτό μας ότι χωρίς τον Χριστό όλα είναι άχρηστα, όλα είναι μάταια και όλα είναι ψεύτικα και κάλπικα. Και είναι έτσι, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Να γυρίσουμε και να πούμε στον Χριστό ότι εσένα θέλω, ή καλύτερα θέλω να σε θέλω, θέλω να σε αγαπώ. Δεν το κάνω καλά όμως, βοήθησέ με, δια πρεσβειών του Αγίου Ελευθερίου, να σε αγαπήσω κι εγώ, να σε ποθήσω όσο τίποτε άλλο στη ζωή μου και έτσι να πορευθώ από αυτή τη ζωή κοντά σου και ενωμένος μαζί, με σένα Χριστέ μου και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.